Ακριβότερο, κατά 35% υπολογίζεται ότι θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, ενώ ακόμη και στα 14 ευρώ μπορεί να φτάσει το κιλό για τα αμνοερήφια στο κρεοπωλείο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος. 5,5 με 6 ευρώ η συντηρητική πλειοψηφία πούληση, αλλά από εκεί πέρα είχαν τις τελευταίες μέρες και βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν πάρα πολύ τυχεροί και επίμονοι και κατάφεραν να πάρουν μέχρι και 6,5 και 7 ευρώ. Η κίνηση είναι ελαφρώς πεσμένη, αλλά συνήθως όλες τις χρονιές έτσι γίνονται. Τώρα πέφτουν οι παραγγελίες και η κίνηση θα κορυφωθεί Μεγάλη Τετάρτη, περιμένουν όλοι να πληρωθούν, και Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Πώς είναι οι τιμές? Είδαμε πολλές ανατιμήσεις, ακούσαμε διάφορα ποσά για το σε τι ποσό θα καταλήξει στον καταναλωτή. Τους τρόμαξαν τα μεγάλα κανάλια του κόσμου, τους λέγαν 15, 18, 20. Πουλάμε 12,99, αρνάει κατσικάκι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ελαχτοκοπήσαμε το κέρδος μας, γιατί ας μην γελιόμαστε ρε παιδιά, το κρέας είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει ανεβεί. Δηλαδή να μην μιλήσω για άλλα πράγματα πώς έχουν ανεβεί. Πέρσι πουλούσαμε 11,80. Φέτος 12,99. Όλα τα πράγματα ανεβήκαν σε σχέση με πέρσι όλα, από μια καρφίτσα μέχρι ένα μάξι 20%. Το κρέας έχει μείνει το ίδιο. Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το πασχαλινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο φέτος κατά 35%, με το μέσο κόστος να προσεγγίζει τα 300 ευρώ για μια τετραβελή οικογένεια. Το ποσό αυτό είναι απαγορευτικό για σημαντική μερίδα καταναλωτών, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και το δώρο του Πάσχα, που ακόμη απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Θα αγοράσουμε ορισμένα πράγματα, λίγα πράγματα. Βέβαια, ναι, κάνεις μια έρευνα που αγοράς και μετά αποφασίζεις τι θα πάρεις. Ο κόσμος παραγγέλνει, είναι Έλληνας και ποτέ δεν θα τα αφήσει αυτό το κατσικάκι τάρινα και να το φάει. Απλά παίρνει σε πιο λίγες ποσότητες. Εκεί πέρσι ο άλλος που ήταν να πάρει ένα παίρνει μισό και φέτος αντί να πάρει μισό παίρνει 3 κιλά, 4 κιλά, ίσα ίσα για το αντέτα, να το βάζει στο φούρνο να φάει. Ανατιμήσεις σε ποια άλλα κρέατα έχουμε δει, γιατί ακούσαμε για το χοιρινό ότι. Ναι, τα χοιρινά ανεβήκαν τα χοιρινά, τα μοσχάρια ανεβαίνουν συνέχεια. Τι να κάνουμε, όσο μπορούμε, ό,τι αυξήσεις γίνονται είναι προς κακό του καταναλωτή πιστεύω, γιατί όλα μείναν σταθερά, η μισθή αυτά τι να κάνει και ο κόσμος, βουγκάει. Λέει ο άλλος όλη η Ευρώπη είναι έτσι, ναι, αλλά όλη η Ευρώπη, ο Ιταλός παίρνει και ο Γερμανός παίρνει 3 χιλιάρικα, για, μένα η μάνα μείνει χείρα και παίρνει 450 ευρώ σύνταξη. Θα τη ρωτήσω όταν θα τη δει το ρεύμα 6 κάτω σάρκα πώς θα το πληρώσει και κάθε μαμά. Πρέπει να ανεβάσουν τους μισθούς, δεν γίνεται. Να μειώσουν το ΦΠΑ. Ορίστε, τόσες προτάσεις κάνουμε. Δεν μπορούμε να μειώσουν το ΦΠΑ, δεν μπορούμε να μειώσουν τη βενζίνη. Η βενζίνη στα Σκόπια και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία έχει ένα 20, ένα 10. Γιατί πρέπει εδώ να υπάρχουν τέτοια υπέρογκα ΦΠΑ και αυτά? Υπάρχει μια λύση, αλλά δεν την κάνουν, δεν θέλουν. Η τιμή του Οβελία αποτελεί βαρόμετρο, καθώς φέτος οι τιμές παραγωγού κινούνται στα επίπεδα των 8 ευρώ το κιλό για αρνί και κατσίκι, με τα έξοδα μεταφοράς να ανεβαίνει στα 11 με 12 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπολών, οι τελικές τιμές καταναλωτή θα κυμανθούν έως και 16 ευρώ το κιλό. Ένα κόστος και στο τέλος μπορεί να μην βγάλουμε ούτε μισό ούτε ένα ευρώ στο κιλό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι τα παίρνουν τα έχουν για λίγες μέρες. Κάποιοι τα έχουν για 2 μέρες το πολύ. Και αυτοί θέλουν να βγάλουν πάλι τα ίδια χρήματα. Θεμητό είναι, δεν είναι αθεμητό. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί πέρα όμως πρέπει και όλοι να μαζευτούμε, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που είναι μετά τον παραγωγό, να μικρύνουν λιγάκι το κέρδος όσο μπορούν, γιατί ξέρετε και εκεί τα κόστη πάλι, ναι, ναι, και με την ενέργεια και με τα κάψιμα. Πάλι το ίδιο. Πάλι είναι πολύ μεγάλα. Θέλω να πω καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο, να μην στεναχωριέται. Μπορεί να είναι και θα περάσει. Εμείς έχουμε βγει αλόβητοι από πολλά πράγματα.